Άγιος Αμήν. Βασιλεύ, Ουράνιε, Παράκλη, Πνεύμα της Αληθείας, Πανταχού Παρών και τα πάντα πληρών, Θησαυρός των Αγαθών και Ζωής Χορηγός, Θεέ και Σκύλος, Αμήν, καθάρισον ημάς, πάσης γύρος και σώσον ημάς, Θεέ της ψυχάς ημών. Αμήν. Πάλι θα ασχοληθούμε με ένα κομμάτι που μπορεί να έχουμε ξανασχοληθεί ίσως παραπάνω από δύο φορές. Αλλά η Αγία Γραφή γράφει απ' έξω Καινή Διαθήκη. Πάντα κάτι καινούριο προσφέρει. Γι' αυτό το γράφει. Άλλωστε, θέλει να μας κάνει καινούριους, πάντα μας ανανεώνει. Αυτό κάνει με τη μελέτη η Αγία Γραφή. Κάνει ό,τι κάνει, να πούμε, απλά ο γανωτής, που γανώνει και λαμπυρίζει το αντικείμενο που γανώνει. Αλλά εδώ πρόκειται για Θεία Χάρη. Δεν πρόκειται για ανθρώπινη δύναμη, που γίνεται ανανέωση, αλλά δεν φτάνει η όραση για να τη δει. Η όραση δεν φτάνει να τη δει. Παραδείγματος χάρη, ποιος μπορεί να καταλάβει αυτή την ανανέωση, όπως τη λέει η Διαγραφή. Έτσι μπορεί να συλλάβουμε. Αλλά ακούστε το. Χαρά γίνεται εν ουρανό. Επί ενή αμαρτωλό μετανοούνται. Στον ουρανό, λέει, γίνεται χαρά. Το λέει ο Κύριος, το λέει αυτό το πράγμα. Αφού το βεβαιώνει ο Κύριος, αυτή η χαρά που δεν συλλαμβάνεται, που δεν περιγράφεται, είναι μια πραγματικότητα. Τελείωσε. Τα μεγάλα μεγάλα φιώνονται μυστικό το τρόπο. Μυστικό το τρόπο. Τα μεγάλα μεγάλα. Συνεπώς, η μετάβαση από το καλό στο κακό θα συντελεστεί εντελώς αόρατα, εντελώς μυστικά. Και πιθανόν μετά από καιρό κάποιοι που βλέπουν τον άνθρωπο να προβληματιστούν και να πούνε, μα αυτός δεν ήταν που ήταν ο αλήτης. Τώρα το βλέπουμε να είναι. Αυτός δεν ήταν που δεν ξέρουμε ότι ερχόταν να μας συλλάβει, να μας πάει δεμένους στους Φαρισαίους. Και τώρα πώς κηρύσσει το όνομα του Χριστού. Τώρα πώς το λαμβάνω. Επαναλαμβάνω ότι αυτά γίνονται μυστικό το τρόπο. Θα φέρω στο νου σας μία σκηνή. Γιατί θέλω να πω το εξής με αυτό που θα πω. Ότι πολλές φορές και εγώ προσωπικά με τη συμβή να δω έναν άνθρωπο και από την παρουσία του να βγάλω συμπεράσματα. Που πιθανόν, όπως λέει ο Παΐσιος, τις πιο πολλές φορές να είναι εντελώς λάθος συμπεράσματα. Εντελώς λάθος. Το λέω αυτό, ναι, γιατί μόλις προηγουμένως σας είπα ότι στο άκουσμα ότι έρχεται ο Παύλος, τολμοκρατηθήκανε. Και είπαν, είναι δυνατόν αυτός που συλλαμβάνει και στέλνει στο εκτελεστικό απόσπασμα διαλυθοβολισμού τους χριστιανούς να είναι του Χριστού. Έρχεται ο Χριστός, ο ίδιος ο Χριστός και λέγει ποτέ, το ποτέ το βάζω εγώ γιατί αυτή την έννοια έχει, είναι διαχρονικό και δεν κλείνεται σε χρονικά όρια, μη
την κατόψη, κρίση, κρίνεται. Δεν θα κρίνεται ποτέ από ό,τι βλέπετε και από ό,τι ακούτε. Γιατί και η όραση μπορεί να πέσει έξω και η ακοή. Αλλιώς λέγεται, αλλιώς το συλλαμβάνει ο άλλος και αλλιώς το μεταφέρει. Όχι, λοιπόν, εμπιστοσύνη. Λέγω λοιπόν το εξής. Κάποιος αξιωματούχος, σε εισαγωγή από αυτά, για να καταλάβω το παρακάτω, κάποιος αξιωματούχος ειδωλολάτρης όμως άνθρωπος με καλό ψυχικό περιεχόμενο, καλό ψυχικό περιεχόμενο, διέθετε προσευχές πολλές και πολλές ελεημοσύνες. Όμως είχε άγνοια του ενός μοναδικού αληθινού Θεού. Άγνοια ολοκληρωτική. Αλλά ήταν αγαθοπροαίρετος. Αυτό είναι το μοναδικά σημαντικό προσόν για να έρθει ο Κύριος να σου μιλήσει. Χωρίς να υπάρχει η εντελώς ελεύθερη προαίρεση, η αγαθή, δεν σου παραβιάζει τα σύνορα. Είναι δικά σου. Δεν είναι άνθρωπος να έρθει με το ζόρι να σου πει «Είσαι μαζί μου». Επαναλαμβάνω, δεν παραβιάζει τα σύνορα της ψυχής, τα σύνορα συνειδήσεως, τα σύνορα της βουλήσεως του ανθρώπου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που ήταν, επαναλαμβάνω, και αξιωματούχος, είχε άγνοια του μοναδικού Θεού, είχε κάνει προαίρεση, αλλά λέει η Γραφή, ήταν ευσεβής. Το τονίζει. Αλλά ήταν, λέει, και ελεήμων. Δύο γνωρίσματα στα οποία μπορεί να έρθει και να δώσει το παρόν ο Θεός με τον τρόπο του. Και μέσω της ψυχής και του νοός, αλλά και ορατά. Κάνει την παρουσία ο άγγελος και του λέει «Είδε ο Θεός τις ελεημοσύνες σου και τις προσευχές σου». Και με έστειλε να σου πω ότι πάρε μια συνοδεία, γνωστό γεγονός, αλλά θα θέλω κάποιον να τονίσω και επαναλαμβάνω, η Γραφή είναι πάντα νέα. Τελείωσε. Δεν έχει πάλιο, σε το διάβασα. Άμα έτσι σκέφτεσαι για τη Γραφή, κάνεις λάθος μεγάλο. Ή το άκουσα, μας το είπε και άλλη φορά. Δε, αυτό δεν έχει νόημα. Εγώ έχω διαβάσει πολλές φορές την Αγία Γραφή. Και ορισμένα γεγονότα στέκω πτώχο. Έχω τώρα μια εβδομάδα σε αυτό που θα ακούσετε τώρα. Και παραπάνω το έχω διαβάσει και άλλες φορές. Επαναληπτικά. Γιατί μου αρέσει και μένω και επί τόπου. Λοιπόν, πάρε, του λέει, τέσσερις συνοδούς στρατιώτες και πήγαινε στην Ιώπη. Εκεί θα βρείτε κοντά στη θάλασσα τον Πέτρο, τον Απόστολο Πέτρο. Αλλά Πέτρο λέει μέσα η Αγία Γραφή. Πέστε του ότι σας έστειλα εγώ, ο Κύριος, το λέω απλά εγώ. Το λέω απλά, το καταλάβετε. Εκείνος, είπαμε, ήταν καλό προαίρετος, διατάζει αμέσως τους στρατιώτες και τους λέει θα πάτε εκεί, στην παραλία, είναι το τάδε σπίτι και είναι ένας ονόματι Πέτρος και μάλιστα θα είναι και προσευχόμενος. Προσευχόμενος ο ένας, ενώ να προσευχείς. Θα δούμε τώρα εδώ πέρα. Λέει προσευχές σου και λέει μοσύνες σου. Τις είδε ο Κύριος, λέει. Και λέει εις μνημόσυνον αιώνιον, λέει. Το αντιλαμβάνεστε εκείνο πράγμα.
η προσευχή εις μνημόσυνον αιώνιον. Δεν πάει, άντε την έκανα την προσευχή, την άκουσε τώρα και μετά παραγράφηκε. Δεν έχει ανθρώπινα μέτρα. Έχει, πώς το λένε σήμερα οι άνθρωποι, μόνιμη αλλά αναδρομική ισχύ. Και μόνιμη αλλά και αναδρομική ισχύ η προσευχή. Να τα προσέξω και τα πράγματα. Και προσευχή σου λέει, και λέει η μοσύνα σου, της είδε ο Θεός. Και είναι εις μνημόσυνον αιώνιον. Δεν πάνε οι προσευχές μας χαμένες. Συνοδεύουν τα πρόσωπα και που ζουν και με τα θάνατο. Εις μνημόσυνον αιώνιον. Κάνει προσκομιδίο ο παπάς. Μεταβαίνουν στην αιώνιτητα. Γίνεται τώρα στο παρόν, αλλά οι ψυχές είναι στην αιωνιότητα. Τελείωσε. Δεν έχουν ισχύ προσωρινή. Έχουν μόνιμη και αναδρομική ισχύ. Και τα δύο. Η συνοδεία πορεύεται. Συναντάει το σπίτι, χτυπάει την πόρτα. Ειν ο Πέτρος προσευχόμενος, λέει. Και εδώ προσευχή και εκεί προσευχή. Αλλού λέει και ειν η εκκλησία προσευχομένη. Η εκκλησία λέει προσευχότανε για τον Πέτρο, αλλού. Χτυπάει την πόρτα, την ώρα εκείνη λέει ο Πέτρος προσευχότανε και ένιωσε λέει μάλιστα λέει και δυνατό τον ιγμό της πείνας. Πείνα φοβερή. Και του κατεβαίνει από ψηλά, όπως ξέρουμε, ένα σεντόνι. Με όλα τα κάθαρτα και κάθαρτα ζώα, ερπετά, πτηνά κλπ. Φάγε, του λέει η φωνή. Και εδώ θα σταθούμε. Και εδώ θα σταθούμε. Και από ποιο λόγο το δούμε. Μα εγώ, Κύριε, με βάση το μοσαϊκό νόμο, δεν απλώνω το χεραφά, ούτε εκείνο, γιατί είναι ακάθαρτο. Λέει ο νόμος ο μοσαϊκός. Α, όσα, αφού του πρόσθεσε ο Θεός, εγώ καθάρισα, συ μη κίνου. Συ μη φοβάσαι μήπως λερωθείς την ψυχή. Δεν καθάρισα εγώ. Εγώ τα έκανα κάθαρτα, εγώ τα κάνω καθαρά, του λέει. Γι' αυτό λοιπόν, πάρε, τρεις φορές λέει έγινε, για να βεβαιωθεί ο Πέτρος. Δεν βεβαιώταν εύκολα. Βλέπετε οι Άγιοι, δεν είσαι και εμάς. Να πούνε, α, είδα έναν άγγελο και τελείωσε. Και το διαπανίζουμε, είδαμε έναν άγγελο, εγώ είμαι αυτός που το είδα. Εδώ έχει να περάσει από κόσκινο, από έλεγχο. Δεν το δέχτηκε τη μία, δεν το δέχτηκε τη μία, την τρίτη το δέχτηκε. Ναι. Και μόλις τελείωσε το όνειρο, καλά δεν έχει τελειώσει, ακούει την πόρτα. Απ' έξω. Ανοίγει και του είπαν τα περιστατικά. Είμαστε από εκεί, είδε λέει ο άρχοντας μας εκείνο το έναν άγγελο και είπε να έρθουμε εδώ να σου πούμε τι είδε. Δεν το παραλαμβάνουμε. Και πήρε προσταγή να σε φωνάξουμε να τον διδάξεις και να τον βαφτίσεις να γίνει χριστιανός. Τότε κατάλαβα, προσέξτε, όσα εγώ καθάρισα, συ μη κίνου, μη φοβάσαι μήπως λερώσεις μέσα. Είναι καθαρισμένα από μένα. Εγώ είμαι δημιουργός. Εγώ τα έκανα καθαρά βρώμικα και μη βρώμικα. Εγώ αυτή τη στιγμή σου λέω καθαρά, τελείωσε. Φάει. Είδα ότι ήταν λάτρες και αντελήφθη αμέσως και είπε «Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, ουκέστη προσωπολήπτης ο Θεός». Ώστε να πει «Αυτός είναι ειδωλάτρης μακριά από τον Χριστό». «Αυτός είναι κάτι άλλο που δεν είναι χριστιανός, δεν χρειάζεται να είναι χριστιανός». Όλοι είναι καλεσμένοι
από ψηλά να πάρουν μέρος στο δείπνο που λέγεται Βασιλεία των Ουρανών του Ιησού Χριστού. Όλοι, με τρόση ξέρουμε αν. Στέκομαι εδώ πέρα. Να μην αυταπατώμεθα. Δεν κρίνεται ο άνθρωπος από την καταγωγή, ούτε από τυχόν θρήσκευμα που πιστεύει. Και το λέει και το πράγμα. Αφού δεν αποκλείεται στη Βασιλεία του Θεού, αφού θέλει. Εφόσον θέλει, δεκτός λέει. Το λέει στο ίδιο κομμάτι μέσα, στον Κύριο λέει, είναι δεκτός. Πας άνθρωπος, το λέει με άλλο, το πας το λέει άνθρωπος και λέει και κάτι, όπου και αν ανήκει. Όπου και αν ανήκει, αρκεί να πει πιστεύω στην Αγία Τριάδα, στον Κύριο Ιησού Χριστό, ότι είναι Θεός. Και να βαπτιστεί. Αυτό είπε πορευθέντες, μαθητεύσατε. Πάντα τα έθνη. Δεν γίνεται, προσέξτε, διάκριση. Κάποια εποχή, άντε παλαιότερα και πολύ παλαιά, όταν άκουγα αιρετικός, βεβαίως είναι εχθρός με τη δική του νοοτροπία. Όχι μου, του Χριστού. Εφόσον τον πολεμάει, είναι εχθρός του Χριστού. Αλλά εγώ δεν πρέπει να το βλέπω σαν εχθρό δικό μου. Έχω υποχρέωση να λέω, φώτισέ τον. Γιατί δεν γνωρίζουμε το τέλος του. Μόλις προηγουμένως, πριν από 2-3 ώρες, έκανα μια αφήγηση, διάβαζα τον γέροντα τον Επιφάνη τον Αείμνηστο, λέει είχε διάλογο, είχε πάει σε ένα νοσοκομείο, θα το πω για να καταλάβουμε λιγάκι, στο ότι δεν αποκλείεται να σωθεί ο άνθρωπος όσο τέρας κι αν είναι. Ναι. Επομένως όλοι δέχτηκαν στη Βασιλεία του Θεού. Λέει λοιπόν, συναντήθηκε ο γέροντας Επιφάνης στο κρεβάτι ενός αρρώστου με έναν άνθρωπο. Προσπαθούσε να τον πείσει. Του λέει ο άνθρωπος, άσε μίση μου. Επειδή σε βλέπω να έχεις καλή διάθεση, τα καλά να λέγονται πολλές φορές. Το καλό αναπτερώνει την ψυχή του ανθρώπου. Μην ποτέ περνάει από το λογισμό μας ότι το έχω διαβάσει και το ξέρω, αλλά το λέει ο άλλος, μην τον αποκλείουμε. Μην τον αποκλείουμε. Καλό λέει, δεν λέει κακό. Το κακό μας κάνει έτσι. Το καλό μας τροφοδοτεί. Την ψυχή. Λοιπόν, έχεις καλή διάθεση, του λέει ο Επιφάνης. Θα σε παρακαλέσω να λες την ημέρα, δεν θυμάμαι πόσες φορές, μία δεν ξέρω πόσο, ότι αν υπάρχεις, γιατί έλεγε είμαι άθεος, αν υπάρχεις, έλα να μου δείξεις ότι υπάρχεις. Φύγανε. Πέρασε, λέει, ένα διάστημα. Να δείτε ότι ο σπόρος πιάνει και πολύ, αρκεί να πέσει ο σπόρος. Να μην είμαστε νοθροί εμείς που το ρίχνουμε και πάλι θα πιάσει ο σπόρος, αρκεί να είναι καλός. Πέρασε ένα διάστημα και ο άνθρωπος αυτός προσευχήθη από καρκίνο μεταστατικό επιθετικό, που σύντομα θα τον οδηγούσε στο νεκροταφείο. Θυμήθηκε το γέροντα και του είχε πει. Φαίνεται γίνανε όλες οι ψυχολογικές διεργασίες μέσα του. Γύρω από το σπόρο που έριξε ο πάτερ Μακαριστός Επιφάνιος και κάλεσε πνευματικό να εξομολογηθεί. Έχουμε μάλιστα και χειροπιαστό παράδειγμα ζωντανό, τον Φλωράκη, που οι πατέρες ομολογούν ότι δεν έχουν εξομολογήσει άνθρωπο που να έχει φτάσει στα μέτρα του Φλωράκη. Το λένε ήδη. Δεν έχει περάσει άνθρωπος να κάνει τέτοια εξομολόγηση. Επειδή εμείς δεν το φτάνουμε σε μέγεθος αυτό που έχει συμβεί, όπως έχει συμβεί. Επομένως, λέγω, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Να πει, α, αυτός είναι ο παλιάνθρωπος, όσο ήταν στην πάντα. Α, αυτός είναι ο μεγάλος ο ψεύτης. Α, ο άλλος είναι συκοφάντης. Όλος είναι που βάζει το χέρι στο Ευαγγέλιο και λέει ψέματα. Έχουν αυτόν που τα βλέπει όλα. Εμείς έχουμε χρέος να λέμε αυτός αύριο μπορεί να πηδήσει, όπως λέγει ο Παΐσιος, από τη μάνδρα και να μπει στον Παράδεισο.
Ο σοδομιστή, έτσι λέει. Πήρησε από τη μάνδρα και μπήκε μέσα στον παράδεισο. Πού το ξέρεις εσύ αυτό? Ας είναι ο ληστής που κάνει τα μύρια εγκλήματα. Εσύ έχεις χρέος να πεις ένα κυρελέσιο γι' αυτό. Και αν ζωή και μετά θάνατο. Πορεύεται λοιπόν, πάμε παρακάτω, πορεύεται αφού τον καλέσανε, πήγε ο Απόστολος Πέτρος και κάνει το κήρυγμά του. Να ξέρετε ένα πράγμα, ότι η αλλαγή αυτή στον Κορνήλιο, τον εκατόνταρχο, δεν ήταν μόνο προσωπική. Ήταν πανική ολόκληρης οικογένειας, αλλά αφού είχε και αξίωμα και περιβαλλοντική και γύρω από το περιβάλλον του. Αλλά επειδή ο ξενιμός είχε κοινοβολία σε όλη την πόλη. Το καλό είναι αυτόματο, είναι δυναμικό, με κεφαλαία γράμματα, είναι απρόσβλητο από τα πειρά του διαβόλου, δεν το πειράζει ο διάβολος με τίποτα και μεταδίδεται καριέρα, όχι μόνο στον τόπο σου, αλλά στην Οικουμένη. Και εις τα πέρα της Οικουμένης, τα ρήματα αυτών. Για πώς τον κηρύξανε, τώρα τη στιγμή αυτή είναι στα πέρα της Οικουμένης, με τα μέσα που έχουμε. Γίνεται μία θεία λειτουργία, και είναι αστροναύτες επάνω και βάζουν και βλέπουν θεία λειτουργία. Ακούγεται και λόγος Θεού. Είναι στα άκρα της γης, δεν ξέρω πού, βλέπουν. Ακούγεται παντού. Για να κλειστεί, παν στόμα, εν ημέρα κρίσεως. Δεν σε είδαμε, δεν σε ακούσαμε, δεν χωράει. Δεν χωράει. Τα έλεγε το Βαγγέλη τότε. Να, θα βλέπουμε στην πράξη, στο πέρασμα του χρόνου. Τα επιβεβαιώνει ο χρόνος χωρίς να υπάρχει η πυθό που να τα ανατροπή. Η ανατροπή. Δεν υπάρχει ανατροπή. Όπου περνάει ο λόγος του Θεού, αφήνει τις σάβες του. Θέλω να σταθώ κάπου ακόμη. Πώς πληροφορήθηκε ο Κορνήλιος ότι ο Θεός τον άκουσε? Λέει, πώς θα καταλάβω, μου λέγεις προηγουμένως. Έστειλε τον άγγελο. Σε ποιον τον έστειλε τον άγγελο? Στον καλοπροαίρετο που δεν έχει αμφιβολία. Στον καλοπροαίρετο που δεν έχει αμφιβολία. Γιατί τον έστειλε στον καλοπροαίρετο? Γιατί ήταν προσευχή. Αλλά ήτανε και έντενε ελεημοσύνες. Ελεήμων ο Θεός, ηκτήρμων και ελεήμων ο Κύριος. Ελεήμων και ο κατώταρχος. Ανταμώσαμε. Αν λοιπόν είμαι τέτοιος, δεν έχω την απορία. Η απορία δεν υπάρχει. Γιατί πληροφορεί άμεσα ο Θεός. Χωρίς καν εγώ να του έχω ζητήσει, μου είχε έρθει η απάντηση, έχω γεμίσει την μπαταρία μου και δεν χρειάζομαι να πω δείξε μου Κύριε. Το δείξε μου Κύριε είναι εκ του πονηρού. Δεν είναι έτσι? Έτσι είναι. Αφού μου τα λέει τον τρόπο που θα τον πλησιάσω και ας μην μου δείξει. Δεν χρειάζομαι καλά και σώνει την πληρωμή, το δούνε και λαβήν για να πιστέψω. Οπωσδήποτε θα πάρω την πληροφορία, αλλά μην τη ζητάω. Λοιπόν, πληροφορήθηκε για τους λόγους που είπαμε. Από ποιο πληροφορήθηκε? Από πεσταλμένο του Κυρίου. Άγγελος Κυρίου κατέβηκε και του είπε. Το φανταζόμαστε. Ένας ειδωλολάτρης. Ειδωλολάτρης παρακαλώ. Λερωμένος από τα είδωλα. Μες στο βούρκο. Αφού λατρεύεις ένα άγαλμα για Θεό, ένα φίδι για Θεό, σκοτώνεις το παιδί σου άμα τύχει, αλλά αυτό δεν ήταν τέτοιος. Ήταν λέει θεογούμενος ήταν. Λοιπόν, και ο Θεός στέλνει άγγελο και συνεργάζεται με τον άνθρωπο για να γίνει καλά. Αλλά μέσω του αγγέλου εδώ, αλλά και μέσω ανθρώπου. Δεν τελείωσε του εκατοντάρχου η πορεία προς τη γνωριμία με τον Κύριο απλώς με το περισσότερο αγγέλου. Χρειάστηκε και ο άνθρωπος. Χρειάστηκε και ο άνθρωπος.
Ποιος, Απόστολος Πέτρος. Λειτουργήσε ο Θεός όσο χρειάστηκε, τον άφησε στα χέρια του ανθρώπου. Εσύ δεν κάνει, εσύ δεν κάνει και σε μας σήμερα, τι κάνει. Ενεργεί ο Θεός και μας λέει έχω τους ιερείς. Εκεί θα πάτε. Αλλά προσέξτε, μη βλέπουμε όπως βλέπουν οι πολλοί. Γιατί μας κοροϊδεύει ο διάβολος. Και λέμε, είδα οι ιερείς να έχουν εκείνες τις αδυναμίες, της Α, της Β, της Γ. Προσέξτε αυτό ισχύει εδώ. Α, εγώ καθάρισα σημική μου. Ο Θεός είπε, εγώ έχω αποταμιεύσει τη χάρη τη δική μου στους ιερείς. Εκεί που κατοικώ, δεν μπορεί να μείνει ο χώρος καθαρός προς Θεού. Γιατί ο Θεός λέει, έχει επαφή με ό,τι είναι καθαρό. Άρα εκεί που κατοικεί ο Θεός, με τη χάρη του είναι καθαρό. Το στοιχείο του άλλου το ανθρώπινο, από εκεί και πέρα, είναι του ανθρώπου που πρέπει να ενεργεί για να έχει την ελευθερία. Δεν μπορεί να μην έχει δραμία ο ιερέας, αλλά δεν επηρεάζει τη χάρη του Θεού από τον ιερέα, ώστε μολύθηκε η χάρη του Θεού, τελείωσε, είμαι ασυγχώρητος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τα έχω καθαρίσει εγώ. Ό,τι έχω καθαρίσει εγώ, τη χάρη μου την έχω δώσει, αυτή ενεργεί και με βάση αυτή θα αγιαζόσαστε. Όποιο σκεύος κι αν είναι αυτό. Το εννοείται τη λέξη σκεύος. Είτε είναι καθαρό το σκεύος, δεν μολύνομαι, είναι καθαρό τελείωσε, είτε είναι βρώμικο, πάλι δεν μολύνομαι. Η χάρη του Θεού, σαν τον ήλιο, θα πέσει και σε καθαρσίες, θα πέσει και στα λουλούδια που μας κοβολάνε. Μολύνεται στις καθαρσίες ο ήλιος. Με τίποτα, με τίποτα. Αν τα δημιουργήματα δεν μολύνονται, αυτός που έφτιαξε δημιουργήματα θα μολυνθεί. Είναι δυνατόν. Όσα καθάρισε ο Θεός και κατοικεί μέσα για να εξαγιαζόμαστε, είναι άγια και καθαρά. Θα τα δεχτούμε. Δεν θα κρίνουμε τον φορέα. Γιατί δεν μας σώζει ο φορέας. Δεν μας σώζει ο φορέας. Δεν είναι δύναμη δική του αυτή που μας σώζει. Το αντιλαμβανόμαστε. Είναι ξένη εντελώς η δύναμη. Από εκεί ψηλά κατεβαίνει. Αυτός είναι το μέσο που περνάει η Θεία Χάρης και μας αγιάζει. Εκεί κάναμε το μπέρδεμα. Πολλοί που με συζητάνε και λέω, ρε παιδί, γιατί μπερδεύεις τον Κώστα τον Αδά που είναι θεολόγος και μπορεί να είναι βρώμικος, αλλά η θεολογία, η δασκαλία του Κυρίου, ποια σχέση έχει με την βρωμιά τη δική μου. Σε όλα τα πράγματα ισχύει αυτό. Εσύ θα κοιτάξεις, τι ακούς από μένα. Αυτό που ακούς σου γεμίζει την ψυχή και σε ικανοποιεί. Το τι είναι ο Κώστας ο Αδάμ, ας τον τα βρει με τον Θεό. Να τα βρω με τον Θεό, δεν με τον Θεό. Και να τα βρω οπωσδήποτε. Λοιπόν, με άγγελο, το επαναλαμβάνω, άγγελο έστειλε και τον κάλεσε, πρώτη φάση, το τέλος της σωτηρίας του, του το έμαθε ο Απόστολος Πέτρος. Δίδαγμα από εδώ, μεγάλο δίδαγμα, χωρίς τους συνεργάτες του Θεού, που ήσαν οι Απόστολοι, που ήσαν οι προφήτες παλαιότερα, που είναι οι Άγιοι μεταγενέστερα, που και σήμερα είμαστε τους ιερείς. Με αυτόν τον τρόπο ωραίεται η Εκκλησία. Θες να το καταλάβεις, θες να μην το καταλάβεις. Αυτό είναι θέμα δικό σου. Δεν θα το καταλάβεις εφόσον δεν έχεις την καλή προαίρεση. Πας ο καλοπροαίρετος, θα βρει τον τρόπο να σωθεί. Οι καλοπροαίρετοι βρίσκουν τον τρόπο και σώζονται. Και λέει λοιπόν, και δεν θα σας κουράσω άλλο, το εξής, ότι έστω αυτά τα λίγα, δεν χρειάζεται μισή ώρα και κάτι. Χαρά έγινε, λέει, στο σπίτι του κατώταρχου. Και όχι μόνο, και πάλι στις πράξεις, θα δούμε αλλού πάλι, τραπέζι μεγάλο, λέει, έστησαν, μην βάλουμε ότι τραπέζι με χορούς και τέτοια, παρέδωσαν φαγητά, ώστε να ικανοποιηθούν όλοι οι παρόντες. Με βάση, γιατί έγινε μεγάλο γεγονός στο σπίτι μέσα, να το ζήσει και σωματικά και ψυχικά ο άνθρωπος. Από εκεί έχουν προέρθει τα τραπέζια, λέει. Και η Γαλλιά, σαν το λέει, πανική. Λέει, όλοι χάρηκαν
στην οικογένεια μέσα, λέει. Από το τραπέζι που παρέδωσα. Όλοι. Άρα λοιπόν, το θέμα της σωτηρίας, της σωτηρίας μας, δεν είναι καθαρά μόνο στα χέρια του Θεού, αλλά στα δικά μας και στους ανθρώπους που υποχαιρίζει ο Θεός εδώ στη γη. Χωρίς αυτούς δεν γίνεται. Αυτά δεν υπάρχουν στην αίρεση μέσα. Δεν υπάρχει στην αίρεση μέσα. Δεν έχουν ιεροσύνη. Δεν έχουν χάρη Θεού. Δεν έχουν πνεύμα Άγιο. Και καταλαβαίνεις από εκεί πέρα, σας έχω πει και άλλη φορά, κάπου βρέθηκα και ήταν τρεις κυρίες και μου κάνα συζήτηση, άρχισαν μια συζήτηση και μετά μου κάνα μια διαγραφή ελαχή στους ιερείς. Και λέω, εντάξει, κατάλαβα, γεια σας. Κατάλαβα, δεν παίρνει, γιατί ρωτάνε τον Άγιο τον Πατέρα από Επιφάνεια, με τον ερετικό τι να κάνουμε, γέροντα. Να ξέρετε ότι, το γράφει στο βιβλίο του μέσα, έχει το μυαλό του πάθει διαστροφή που δεν διορθώνεται με τίποτα. Παρά μόνο, δεν ξέρω, τι πρέπει να συμβεί για να αλλάξει ο ερετικός. Γι' αυτό η συζήτηση με αυτόν δεν έχει αποτελέσμα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος, ποιος είναι ο Απόστολος Πέτρο, ο Παύλος το λέει. Ναι. Ότι ο ερετικό άνθρωπο πρώτη και δευτέρα νουθεσία παρετού. Παρετού. Ειδώς ότι εξέστραπτε ο Τιούτος. Το εξέστραπτο. Έχει ξεφύγει, ας πούμε. Έχει ξεφύγει εντελώς το τρένο από τις ράγες. Και αμαρτάνει πάει για κατά τη χώρα. Έτσι είναι. Αυτοί πιστεύουν, αφού ο διάβολος τους έχει στα χέρια, δεν τους πειράζει κατά καθόλου, δεν έχουν πειρασμούς. Γιατί λέει ο Πάτερ Επιφάνιος, αφού τους έχει στα χέρια και γίνουν κολλασμένοι, γιατί τους πειράξει. Του φτάνει αυτό. Του φτάνει αυτό, δεν είναι παραπάνω, αυτό είναι για πόρους μας. Και για να τελειώνω, λέγω το εξής. Κενή ονομάζεται η γραφή, κενή με κεφαλαία γράμματα. Καινούργιους ανθρώπους φτιάχνει, καινούρια ζωή δημιουργεί, ανανεώνει την ψυχή και αναπετάει, κάπου λέει η γραφή, ότι για τις στέργες του αετού που πετάει ψηλά τον κάνει τον άνθρωπο υψηπέτη αετό. Αετό που έχει τα μάτια εκεί ψηλά και βλέπει καθαρά. Βλέπει πάρα πολύ καθαρά. Και για να κλείνουμε το θέμα που λέει πάλι με παράδειγμα και τελειώνω. Ακούσαμε αυτά που ακούσαμε και εγώ τα ακούσα. Και μάλιστα πιο καλά από κάθε άλλη φορά. Και που τα διάβασα, γιατί όταν κανείς τα προσφέρει, παίρνει και αυτός δύναμη. Δεν γίνεται με πάρει. Πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα και το ξέχασα. Ναι, πετάει η ψυχή του ανθρώπου, νιώθει αυτή τη χαρά τη μεγάλη, επαναλαμβάνω, που είναι θείο από ψηλά. Δεν είναι ανθρώπινο. Ό,τι είναι από ψηλά, με τον τρόπο του Θεός δείχνει. Και για να καταλάβουμε, θα πω και ένα παράδειγμα από τους εικόνες Αγίους. Δεν πειράζει, μπορεί να είμαι στο θέμα, μπορεί και όχι. Λέγει ο επίσκοπος Νεόφυτος Μόρφου. Ήμουνα στην Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ. Για να μην ψαγνόμαστε το λόγιο το πράγμα. Και όπως καθόμαστε στην τράπεζα, πήγε να φωνάξει λέει, τον γέροντα, τον είναι Άγιο Ιάκωβο, να έρθει να φάμε. Έξω λέει έβρεχε καταρακτοδός, καταρακτοδός. Πήγα στο ένα κελί, πήγα στο άλλο, πήγα στο κελί του, πήγα στην εκκλησία, πήγα πουθενά, δεν τον βρήκα. Κάποια στιγμή, όπως ήμουν από μέσα, το βλέπω στην αυλή, καταρακτοδός βροχή. Και όπως περπάταγε στα νύχια, περπάταγε στον αέρα δηλαδή, τσουκ τσουκ τσουκ, μέσα στην αυλή, να έρχεται. Και αφού ήρθε τον γέροντα, πού είσαστε, του λέει. Λέει, στον Όσιο Δαβίδ, στο σκηταριό του.
Καλά, αφού βρέχει καταρακτοδός γέροντα, πώς πήγατε? Πνευματικό το τρόπο. Πνευματικό το τρόπο. Δεν είχε βραχή καθόλου. Είναι δυνατόν, δεν Άγιος ήταν. Μην ψαγνόμαστε, παιδιά. Αυτά τα μεγάλα γεγονότα. Εκείνο μεγάλο γεγονός. Μεγάλο γεγονός είναι να διαβάσει και Αγία Γραφή, δεν είναι μικρό γεγονός. Να προσεγγίζεις την Αγία Γραφή, αν το καταλαβαίνεις το πράγμα, να σου μιλάει ο Θεός και η πνευματικό το τρόπο να περνάει μέσα σου. Είναι μεγάλη δουλειά, δεν είναι μικρή δουλειά. Η αλλαγή γίνεται με αυτό το πιστεύω. Όχι με ένα ξερό, μια ξερή λογική. Τέτοια λογική έχει ο διάβολος. Πες το που θέλω να πω. Θέλω να πω ότι και ο διάβολος μελετάει, ξέρει τη γραφή απ' έξω. Αλλά τι είναι? Δεν πιστεύει, λέει. Διάβολος. Και εγώ πιστεύω, λέει. Διάβολος είναι. Μαύρος, απέσιος. Καμία αλλαγή. Τη γνώριζε απ' έξω. Με αυτή πολέμησε τον Κύριο ο διάβολος όταν είδε στο σαραντάρι όρος. Με αυτή. Του έλεγε χωρία και νόμισε πως ήταν αν είσαι, λέει, ως αν. Μας περιπτώσει, δεν τα παραλαμβάνουμε. Θέλω να, αυτό το λέω για να καταλάβουμε ένα πράγμα. Όποιο θείο γεγονός προσεγγίζουμε, όπως προσήγησε, χρειάζεται να προσεγγίσουμε όπως προσήγησε τη Βάτο. Ο Άγιος Προφήτης, ο Μωυσής, που είπε ότι εδώ είναι τόπος Άγιος. Έβγαλε, λέει, τα αποδηματά του. Του λέει, βγάλτα, του λέει, και είπα μέσα. Έχει το νόημά του. Και μπήκε και δεν κάηκε. Έτσι και η Παναγία το ίδιο πράγμα. Και εμείς μας λέει, βγάντε τα ερωτώματά σας και πλησιάστε τη γραφή. Με μια προσευχούλα όμορφη, πες, Κύριε, εγώ είμαι βρώμικος. Αλλά καθάρισέ με το λόγο σου. Όλα θα γίνουν και όλα γίνονται. Όλα γίνονται, υπάρχει περίπτωση να μην γίνονται. Αλλά μην ξεγελαστούμε ότι είμαστε Άγιοι και μπήκαμε στη Βάτο και δεν καήκαμε. Όχι, αλλά πήραμε από τη Βάτο το φως της, την δύναμή της, όλα εκείνα που χρειάζεται να παρευθούμε στη ζωή μας. Αμήν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αν δεν πήγε να πει κανείς κάτι, ευχαριστώ. Φτάνω αυτά που είπαμε. Κάναμε και 5 ή και 10 αρχίσαμε και είναι και 45. 35 λεπτά περίπου. Φτάνω, αρκετά. Δεν έχει κανείς να πει κάτι. Όχι, Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε τη σοφούλα μας και να πάμε στο καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα είμαστε 2, 4, 6, 8, 10 είμαστε. Τι βάζουμε? Θες το θέμα? Το θέμα. Ναι. Ο τρόπος που προσεγγίζουμε τα θεία γεγονότα. Εντάξει, το είπα. Εντάξει. Άγιος ο Θεός, 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 Πάτερ μόνο, ενδύσου μας, εργαστήτε μας, ερθέτω η βασιλεία σου, ενδύσου μας, ως ουρανότητα της γης, το άντρον μόνο του ιούσιον, δώσει μην σήμερα, τάφε σε μην τα χρήματα μας, ως και μην τα χρήματα του κράτημα, και μη συνέχει μας κράτημα, αλλά εσύ μας από τον Πονηρό. Διευκόνα δύο πατέρα ημά, Κύριε Ιησού Χριστός, ελέγχει ο Θεός μας. Αμήν. Ποιοι άλλοι λίγοι που να θυμόσαστε, πώς μου έρχονται τα τακτικά. Ο Δημήτρης ο... Ποιος, εδώ είναι. Εδώ είναι, Δημήτρη. Εδώ είναι, εδώ είναι. Εγώ πέρασα τη μνήμη μου, μόλις μπήκα μέσα εδώ και κάθεσα, λέω... ναι, το... πέρασα το λίγο.